Μπροστά στο τραγικό θέαμα ενός εμόφυρτου άνδρα νεκρού βρέθηκε το πρωί κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το σκηνικό του φωνικού, που πιθανότατα σημειώθηκε χθες μετά το απόγευμα, ήταν η παραλία του Αλμυρού και το πτώμα εντοπίστηκε σε ένα καλαμιώνα. Μαχαίρι, νομίζω, βρήκαν και ένα σφυρί. Θύμα ένας 23χρονος Πακιστανός που ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία 3 χρόνια στην περιοχή και αναγνωρίστηκε από ομοεθνή του, ο οποίος συγκλονισμένος δήλωσε ότι ο άτυχος Πακιστανός ήταν ένας εργατικός και φιλήσυχος νέος που ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα ή εντάσεις στην περιοχή, προσθέτοντας όμως ότι πιθανά το έγκλημα αυτό έχει να κάνει με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που δεν είχε ο ίδιος, αλλά μέλη της οικογένειάς του στο Πακιστάν. Το γνώριζα, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια έμενε στον Άγιο Νικόλα, ναι. Μόνο αυτό. Πολύ ήσυχος και πολύ καλός εργατικός. Δούλευε συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Κρίμα όμως. Έχει κάποια προβλήματα εκεί στο πατρίδα, ναι. Από ό,τι μας το είπαν και τώρα, ναι. Εσύ ναι. Πότε τον είδατε τελευταία φορά? Νομίζω προηγουμένη Κυριακή, η Παρασκευή, ναι. Το τζαμί που έρχεται όταν έκανε προσευχή, ναι. Σας είπε για κάποια προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργήσει? Όχι. Εδώ και παιδιά που μένει μαζί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ναι. Στο σημείο του φωνικού που αποκλείστηκε για ώρες, έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά και δύναμη του λιμενικού, ενώ στο χώρο βρέθηκε και ιατροδικαστής που διενήργησε αυτοψία πριν το πτώμα του άτυχου Πακιστανού μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοψία, ενώ λίγο πριν τις 12.30 το πτώμα του άτυχου αλλοδαπού μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Τώρα κρίμα είναι αυτό, τι να σας πω εγώ, δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα άλλο. Μερικά μέτρα από το σημείο του φωνικού, οι αρχές συνέλεξαν ένα ματωμένο σφυρί και ένα μαχαίρι, ενώ η πρώτη αποτύπωση στο άψυχο σώμα του θύματος συνηγορεί στο ότι μπορεί αυτά να ήταν τα εργαλεία του εγκλήματος, καθώς ο 23χρονος έφερε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του τραύματα, αλλά και μαχαιριές στο λαιμό. Κάποιες πληροφορίες είπανε ότι, σε εμάς δηλαδή, ότι ήταν θέμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ αλλοδαπών. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένης χώρας. Κάποιοι άλλοι, ξέρετε, τώρα κυκλοφορούν και τα ράδιο αρβίλα που λέμε. Λέγανε ότι τον είχαν δει το συγκεκριμένο να κάνει βόλτες στην περιοχή, να πειράζει κάποιες γυναίκες, κάποια αυτά. Πράγματα τα οποία όμως δεν είναι αδιασταύρωτα και πληροφορίες δεν είναι καθόλου, δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε βάρος σε όλο αυτό. Πάντως, κάτοικοι της περιοχής που πληροφορήθηκαν το περιστατικό και έφτασαν στο σημείο, εξήγησαν ότι στον Άγιο Νικόλαο τα τελευταία χρόνια ζουν Πακιστανοί που εργάζονται για το μεροκάματο, χωρίς όμως μέχρι σήμερα οι ίδιοι να έχουν αντιληφθεί εντάσεις ή προβλήματα, αφού στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως είπαν, δεν προκαλούν προβλήματα, ζώντας ήσυχα και ειρηνικά, με το περιστατικό να θορυβεί την τοπική κοινωνία που δεν περίμενε πως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους. Φιλήσυχοι άνθρωποι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, δεν έχουμε θέματα τέτοιου επίπεδου εγκληματικότητας εμείς εδώ, από σπανίως μέχρι καθόλου δηλαδή. Από εκεί και πέρα, μπορεί να υπήρχε κάποια διαφορά μεταξύ τους, γιατί σίγουρα κάτι μεταξύ τους είναι, η οποία κατέληξε έτσι.